Μέγκεν, η αποτελή για τις επιχειρήσεις το αυξημένο ενεργειακό κόστος με τον φετινό χειμώνα αναφαίνεται δυσίωνος. Οι εμπόροι του Καρπενησίου προσανατολίζονται πλέον στη μείωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τους, ώστε να περικόψουν τα έξοδα τους. Μιλώντας στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδας, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καρπενησίου, Σπυριδούλα Παπαδοπούλου, τόνισε ότι η πολιτεία έχει αφήσει τα καταστήματα του λιανεμπορίου στην τύχη τους. Είναι δύσκολο, ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα σημάδια δυσλειτουργίας των καταστημάτων λόγω των αυξήσεων και των λειτουργικών εξόδων. Περιμένουμε ότι και αυτός ο μήνας θα είναι λίγο μεταβατικός. Θα έρθουμε σε επαφή με όλους τους συναδέλφους, θα ζητήσουμε την άποψή τους. Βέβαια, με λείπει πάρα πολύ το ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει πάρει κανενός είδους θέση σε αυτό και μόνο μας έχει αφήσει την τύχη μας, θα έλεγα, τους ανθρώπους του εμπορίου και γενικότερα τους ανθρώπους της επιχειρηματικότητας. Εμείς άμεσα, επειδή και οι καταστάσεις του προσωπικού μας θα κατατεθούν τον Νοέμβρη, μέχρι τότε θα έχουμε πάρει την απόφαση και βαδίζουμε για μείωση ωραρίου, για να μειώσουμε και τα λειτουργικά έξοδα, χωρίς αυτό να έχει κάποια επίπτωση στα υπόλοιπα θέματα της λειτουργίας των καταστημάτων μας και εμάς που κρατάμε προσωπικό και των υπολείπων συναδέλφων. Εκείνο το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε όμως είναι οι περισσότερες ώρες λειτουργίας και ο θέμητος ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να εξομαλύνουμε και μόνοι μας, παίρνοντας κάποιες γενναίες αποφάσεις, λίγο την κατάσταση. Πρέπει σε αυτό να έχουμε και συμπαραστάτες, τους καταναλωτές μας, τους συμπολίτες μας και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα βγουν στα καταστήματα, είναι κάποιοι από εμάς, αλλά είναι και οι υπόλοιποι καταναλωτές, και να βαδίσουμε με κάπως πιο συνετό τρόπο το χειμώνα για να μπορέσουμε να δούμε από άνοιξη και μετά τι θα γίνει, γιατί τα πράγματα βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολα. Παρακολουθώ τις εξελίξεις στην Ευρώπη και βλέπω ότι ήδη έχουν πάρει μέτρα και καλούμαστε και εμείς να το κάνουμε, δεδομένου ότι η περιοχή μας απαιτεί πολύ μεγάλα λειτουργικά έξοδα, πολύ μεγάλο ενεργειακό κόστος λόγω και του παρατεταμένου χειμώνα και των χαμηλών θερμοκρασιών. Και όλο αυτό μας δυσκολεύει στο να κρατήσουμε τα καταστήματά μας πάρα πολλές ώρες ανοιχτά. Βέβαια, σε αυτό θέλω να πω ότι είναι εκ προημίου η απόφασή μας να είναι απολύτως συμβατό με τις εορτές και το ωράριό μας, το οποίο τότε θα είναι διευρυμένο. Παρόμοια η κατάσταση και στον κλάδο της εστίασης, όπου η κίνηση των καταστημάτων μειώνεται και το ενεργειακό κόστος αυξάνεται. Μεγάλο αγκάθι αποτελεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, με τους ιδιοκτήτες να ζητούν στήριξη από την κυβέρνηση για να αντέξουν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι από πέρσι, το Γενάρη και πέρα, είχαμε προβλήματα με το ενεργειακό κόστος που επομίζονται οι επιχειρήσεις. Δόθηκε μια λύση η οποία, από ό,τι φαίνεται, δεν λειτουργεί και πάρα πολύ με την επιδότηση των ενεργειακών λογαριασμών, αλλά έστω και το 20% που καλείται να πληρώσει μια επιχείρηση είναι πλέον δυσβάστακτο για αυτή. Προφανώς όλες οι επιχειρήσεις υποφέρουν, και οι τουριστικές και τα καταλήμματα που έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος. Οι τιμές, ειδικά τις καθημερινές, που δεν υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση στα καταλήμματα, είναι πρόβλημα για να διατηρηθούν ανοιχτά. Και γενικά είμαστε πολύ προβληματισμένοι. Αυτοί που αντιμετωπίζουν το πάρα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα τουριστικά καταλήμματα, τα οποία θα πρέπει καθημερινά η κίνηση, η επισκεψιμότητα δεν είναι τέτοια ώστε να μπορούν να είναι ανοιχτά. Βέβαια, και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα, όπως οι υπηρεσίες, οι οποίες έχουν μεγάλες ενεργειακές ανάγκες.